Γεια σας παιδιά, ζωντάξει εδώ, νέο βίντεο σήμερα και έχουμε πάλι δύο πράγματα Icon Packs, έχουμε Party Bug και έχουμε και Guarantee Moments SBC. Η EA αφού μας δίνει ακόμη content, μας δίνει ακόμη υλικό από τα SBC της, ευκαιρία να τα ανοίξουμε, ουσιαστικά το παιχνίδι πεθαίνει σιγά σιγά, οπότε για αυτόν τον λόγο είπα να ξανακάνουμε άλλη μια φορά από άλλα account βέβαια τώρα πάλι δύο πράγματα Icons και άλλα καλά SBC τα οποία ανέφερα πριν από λίγο. Και ελπίζω να βγάλουμε κάτι καλό και σιγά σιγά τώρα που χαλαρώνουν λιγάκι θα έχουμε και άλλο υλικό με food drafts και τα σχετικά και νεσιρούλες. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια γραφή εννοείται αν είστε καινούργιοι στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε και τις ειδοποιήσεις να μην χάνετε κανένα βίντεο. Πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε σήμερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρώτο, βάζουμε Orsic, βάζουμε Oblak και ένα Moreno, όχι κάτι άλλο τρομερό. Έτσι κι αλλιώς ο φίλος μου πλέον δεν πολύ παίζει το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε, όπως φαντάζομαι και περισσότερα από εσάς πλέον δεν το πολύ παίζετε. Αλλά, okay, για να δούμε, ελπίζω να βγάλουμε κάτι καλό και να είμαστε τυχεροί. Να βγάλουμε ένα καλό, γιατί αν θυμάστε την προηγούμενη φορά βγάλαμε Νταγκλής, βγάλαμε Δεσαλή, βγάλαμε πάρα πολλά πραγματάκια. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, ειδικά το Νταγκλής ήταν πάρα πολύ καλό μπουλ. Ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα σήμερα, για να δούμε. Όπως έχω πει, η σημαία παίζει πολύ ρόλο, να έχουμε λίγο hype, μια καλή σημαία. Για να δούμε. Γαλλία, οκ. Okay. CDM. Είναι ο Petit, νομίζω. Μάλλον ο Petit. Ναι, είναι ο Petit. Δεν έχει κακή κάρτα έτσι. Είναι, πιστεύω, πάρα πολύ καλή κάρτα. Είναι usable κάρτα σίγουρα. Είναι πολύ usable κάρτα. Το αν είναι endgame δεν ξέρω, αλλά έχει πάρα πολύ καλά stats. 90 overall. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο μπορούσαμε να βγάλουμε. Είναι σίγουρα χειρότερο από τα Prime Icons τα οποία ανοίξαμε τις προάλλες που βγάλαμε Dark Lease και Τεσσαλή, αλλά οκ, okay, δεν είναι κακό. Νομίζω ότι δεν είναι κακό. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάτι πολύ χειρότερο, εννοείται θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάτι και πολύ καλύτερο. Αλλά οκ, okay, το δέχομαι, το δέχομαι. Να δούμε και πόσο πάει. Αλλά το δέχομαι, έχει 3-3. Εντάξει, το δέχομαι, το δέχομαι. Θα δούμε. Να δούμε πόσο πηγαίνει. Εντάξει, οκ, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, παιδιά. Δεν είναι καθόλου κακό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε και το δεύτερο Prime Icon, τη βάλαμε. Μόνο Ατάλ είναι κάτι καλό από αυτά που έχουμε βάλει. Κατά τα άλλα, πολύ κακή επέκταση που έχουμε βάλει. Οπότε, ελπίζω να βγάλουμε κάτι καλύτερο το Petit για να μας δικαιώσει η EA. Οκ, λοιπόν, για να δούμε. Και μετά, εννοείται όπως είπα, έχουμε και το Guaranteed Moments. Το οποίο εκεί πέρα έχω hype, πιστεύω ότι μπορεί να βγει κάτι καλό. Και το Party Bug, το οποίο δεν έχω τόσο αγάπη να αποτελέσει γι' αυτό. Γιατί, εντάξει, έχει και πολύ κακές κάρτες. Οπότε, εντάξει, δεν σπάω. Prime Icon, δεύτερο, το ανοίγουμε. Πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε. Μια καλή σημεούλα. Δώστε την. Εντάξει, είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Νομίζω είναι. Όχι, ασχά νομίζω. Είναι unusable. Δυστυχώς είναι ο κότσα. Δεν είναι κάτι τρομερό. Εντάξει, έχει. Βέβαια, από πλευρά overall είναι τα ίδια με Petit. Εντάξει, φαινομενικά δεν έχει τόσο κακή κάρτα. Αλλά για Icon, εντάξει, δεν. Οπότε, λίγο άδοξα το δεύτερο Prime Icon. Τέλος πάντων, μην καθυστερούμε. Πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά και τα άλλα packs. Λοιπόν, Best of Release One Party Bug, δεν ζητάει κάτι τρομερό, οπότε εννοείται το κάνουμε με ευκολία. Ελπίζω, όπως είπα, να βγάλουμε κάτι δυνατό εδώ πέρα, αν και πιστεύω στον Guarantee έχουμε παραπάνω πιθανότητες να βγάλουμε κάτι καλύτερο στο Moment, αλλά you never know. Πάμε λοιπόν τώρα να το ανοίξουμε. Ελπίζω, όπως είπανε, να είμαστε τυχεροί, γιατί ο κότσα μας ήταν λίγο κακό. Ήταν πολύ κακό, να βλέπει σημαία ανηγυρίας είναι λίγο κακό, όπως πάντα. Πέρσι τέτοια εποχή είχαμε βγάλει ένα κάτα, ο Prime Icon, εντάξει. Τουλάχιστον πλέον δεν βγάλαμε ένα κάτα. Για να δούμε. Είναι ο Werner. Είναι ο Werner, οκ. Okay. Είναι headliner. Είναι ο Werner 90 overall. Είναι απίστευτη κάρτα, απίστευτη κάρτα. Απλά νομίζω πως να βιαστικός, νομίζω δεν θα πηγαίνει για πολλά. Γιατί έχει και Team of the Season. Νομίζω θα πηγαίνει γύρω στα 100.000, κάπου και μπορεί και λιγότερο, αλλά αν τυχαίνω αυτή την κάρτα πριν από 2 μήνες θα ήταν απίστευτο. Και τώρα είναι πολύ καλή κάρτα, είναι καλό pool. Για το συγκεκριμένο SBC πιστεύω είναι καλό pool. Αλλά ναι, είναι πολύ usable κάρτα. Εντάξει, είναι απίστευτη κάρτα. Απλά από πλευράς αξίας, να το επιβεβαιώσω κιόλας, έχει 4-5. Ναι, είναι τρομερή κάρτα. Αλλά εντάξει, αυτό λογικά πηγαίνει για 100.000 περίπου. Ναι. Αλλά και okay. Κάναμε και το Guarantee Moments ή Team of the Year so far Moment Player. Και πάμε, λοιπόν. Έχει κάποιες κάρτες οι οποίες είναι κακές, αλλά έχει και πολύ καλές κάρτες. Για να δούμε. Ισπανία.
Ράμος, παιδιά, βγάλαμε Ράμος. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Κλείσαμε τέλεια. Είναι το μερό πουλ, έχει απίστευτη κάρτα. Την έχουν πάρα πολύ πλέον στην ομάδα τους. Είναι σίγουρα in-game κάρτα. Είναι τρομερό πουλ, παιδιά. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όχι σίγουρα, είναι το καλύτερο πουλ μας για σήμερα. Και όπως σας είπα, είχα χάσει αυτό το PC και μας δικαίωσε. Βγάλαμε Ράμος, οπότε κλείσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν, αύριο 90%, όχι, 100% αύριο βιντεάκι. Δεν θα πω τι είναι. Θα δείτε αύριο. Αυτά. Γεια σας.